Εγώ θεωρώ ότι σήμερα, κατά το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, αξίζαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε κατοχή μπάλας. Πολλά κομμάτια που δουλεύουμε στην προπόνηση μας βγήκανε. Όμως σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο εγωισμό, περισσότερη διάρκεια, ατομικά μιλάω από τον καθένα. Είμαστε πάρα πολύ πικραμένοι. Για μας τρία πράγματα έχουμε στο μυαλό μας. Δουλειά, βελτίωση και αποτέλεσμα. Δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήρθε. Πιστεύω όμως πάλι προσωπικά ότι πέρα για πέρα το αξίζαμε σήμερα. Και βάσει ευκαιριών και βάσει εικόνας. Αλλά σίγουρα στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η Θήβα δεν απειλούσε από ένα σημείο και μετά, άρα θεωρήσατε ότι με το 1-0 είναι αρκετό. Κοίταξε, η Θήβα ήταν μια ομάδα, το καταλάβαμε και από το πρώτο ημίχρονο, ότι κατέβηκε με αμυντικούς προσανατολισμούς. Καμιά φορά για να διασπάσεις μια τέτοια άμυνα δεν είναι τόσο εύκολο. Θεωρώ ότι προσπαθήσαμε ορθόδοξα το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν ήρθε το γκολ. Δεν ήρθε το δεύτερο γκολ. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία με το πέναλτι. Εντάξει, αυτό, ο καθένας θα μπορούσε να το χτυπήσει και ο καθένας θα μπορούσε να το χάσει και να το βάλει. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι το αξίζαμε, την αξίζαμε την νίκη. Σύμφωνα με την προσπάθεια.